Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Άλλη μια Τετάρτη pre-game με τον Κώστα Σαραντόπουλο απευθείας από το NSTV. Και σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά για την αθλητική επικαιρότητα και της πόλης μας, αλλά και ότι έγινε χθες το παιχνίδι και της Εθνικής Ελλάδος, αλλά και στο και εδώ στα τοπικά της πόλης μας. Μείνετε συντονισμένοι, μέχρι τις 9 η ώρα θα είμαστε μαζί σας για να ακούσετε αναλυτικά και για το χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας και για το τα τοπικά μας, για το Μίλωνα και τον Πανιόνιο, διότι να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα και, μαθηματικά και η τελευταία αγωνιστική στο βόλιο γυναικών του Πανιωνίου. Ο Πανιώνιος το κατέκτησε αίτητος και έσπασε ένα ρεκόρ στις γυναίκες. Στον αντρών παίζει play-off, όπως και οι γυναίκες του Μίλων αντίστοιχα στο βόλιο παίζουν play-off για την άνοδο στην Volley League των γυναικών. Επίσης έχουμε να πούμε για το μεγάλο ταξίδι που έκανε και στη φετινή Volley League εκτός από την Ευρώπη το αντρικό τμήμα Volley του Μίλωνα. Όπως επίσης να πούμε και για το μπάσκετ που και εκεί ο Πανιώνιος επέστρεψε μόνος πρώτος στην κορυφή και ο Μίλωνας από πίσω τον ακολουθεί στην τετάρτη με πέμπτη θέση αντίστοιχα, που και εκεί θα αρχίσουν τα play-off από το Σαββατοκύριακο και αναμένονται μεγάλες μάχες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το χθεσινό μάτς της Εθνικής Ελλάδος. Δυστυχώς απογοήτευση επικρατεί σε όλους τους διεθνείς και στους φιλάθλους και σε εμάς τους που περιμέναμε όλοι, όπως και οι διεθνείς, την πρόκριση της ομάδας να πάει στα τελικά του Euro 2024 στη Γερμανία που θα γίνει τον Ιούνιο. Είχαμε όλοι μεγάλες βλέψεις και λογικό ήταν, διότι η ομάδα που αγωνιστήκαμε τώρα στον τελικό χθες η Γεωργία δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, μπορώ να πω, πέρα από το ότι είχε το ένα αβαντάζ λόγω έδρας. Δεν μπορώ να πω ότι είχε κάτι άλλο καλύτερο από την Εθνική Ελλάδος χθες. Είχε 60.000 κόσμο που έβαλαν πίεση σίγουρα στην Εθνική Ομάδα. Από εκεί και πέρα δεν έδειξε κάτι το τρομερό αγωνιστικά η Γεωργία. Μια μικρομεσαία ομάδα είναι, η οποία κατάφερε, έφερε το παιχνίδι εκεί που ήθελε, κατάφερε να το πάει στην παράταση και από εκεί και πέρα στον απομείνουν τα 30 λεπτά να καταφέρει και να κρατήσει το 0, διότι δεν κάναμε και ευκαιρίες κιόλας, πέρα από μια ευκαιρία που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης προς το τέλος εκεί στο 103-104 με ένα κόρνερ του Τσιμίκα από τα πολλά που κερδίσαμε, γύρω στα 10 κόρνερ που κερδίσαμε χθες. Κεφαλιά του Μαυροπάνου δυστυχώς για λίγα εκατοστά βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και δεν κατάφερε να βάλει το γκολ που για μένα θα ήταν και το χρυσό γκολ, γιατί έτσι πως πήγαινε το παιχνίδι εξ αρχής. Όποιος ήταν ο πιο τυχερός και έβαζε ένα γκολ θα έπαιρνε και το παιχνίδι. Ήταν παιχνίδι του 0 έως ένα γκολ ξεκάθαρα. Αλλά θέλω να πω ότι και οι δύο ομάδες δεν δείξαν να βγάζουν επιθέσεις, παίζανε πίσω αρκετά, εντάξει. Ήταν ένα μάτσι, ναι, κιόλας, και για εκεί βέβαιονται πάρα πολλά. Μία πρόκριση. Να πούμε ότι ούτε η Εθνική, η δικιά μας, έκανε κάτι το ιδιαίτερο στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες πετάξαν ένα ημίχρονο. Που και εκεί πέρα ο Κβαρατσχέλια, ο οποίος πέρσι έκανε μια καταπληκτική ζώνη με την Νάπολη και πήρε και ένα, για μένα η Ρωσιλία είναι, ένα ψευδώνυμο τύπου Κβαρατσχέλια, Κβαραντόνα, λόγω ότι ο Μαραντόνα έχει παίξει αυτό στην Νάπολη και είχε έρθει και είχε πάρει πρωτάθλημα με την Νάπολη. Εντάξει, η Ερωσιλία λίγο να το συγκρίνει με τον Μαραντόνα, δεν λέω. Είναι παιχταράς, έχει τρομερή επαφή με την μπάλα στα πόδια και είναι και έχει την τρίπλα, αλλά δεν μπορείς να τον φέρεις ίσα και όμοια με τον μεγάλο Ντιέγκο Μαραντόνα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο παδί της Νάπολη τους καταλαβαίνω την άποψη ότι είχαν χρόνια να πάρουν ένα πρωτάθλημα. Το τελευταίο ήταν με τον Μαραντόνα. Οπότε ο Κβαρατσχέλια πέρσι κατάφερε και σε μια εκπληκτική σεζόν που έκανε, που τον ξετίναξε κιόλας και στο κασέ του αλλά και αγωνιστικά. Κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα με την Νάπολη μετά πολλά χρόνια και να
βάζει το όνομά του ψηλά στον οικονομικό χάρτη των παιχτών όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου, αντίστοιχα μπορούμε να πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι χθες η Εθνική έπαιξε με ένα πλάνο λίγο φοβισμένα, μπορώ να πω. Δεν βγήκε. Εγώ θα περίμενα να πάμε και με δύο center force στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Να παίξουμε με δύο four. Πιστεύω ότι, εντάξει, αυτό είναι άποψή μου, δεν είμαι προπονητής για να κρίνω, απλά λέω τη γνώμη μου ξεκάθαρα, ότι θα μπορούσε ο Φώτης ο Ιωαννίδης να παραμείνει στο γήπεδο. Και από εκεί και πέρα να πέρναγε μέσα ο Παυλίδης, ο οποίος βρίσκεται και αυτός σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Δεν λέω ότι ο Γιακουμάκης είναι άσχετος, αλλά το παιχνίδι έτσι πως φαινόταν δεν έπρεπε να βγει ο Ιωαννίδης, ο οποίος πάλευε μόνος στο παιδί, στο πρώτο ημίχρονο ειδικά δεν πήρε καμία μπαλιά, όποιες μπαλιές έπαιρνε ήταν κάτι γιώμες, που ο άνθρωπος προσπαθούσε μέσα σε τρία θηρία Γεωργιανού center back να κάνει κάτι. Από εκεί και πέρα σίγουρα είναι μεγάλη αποτυχία να μην περάσουμε σε μια τελική διοργάνωση όταν έχεις έναν αντίπαλο που είναι στα μέτρα σου ξεκάθαρα. Εγώ το είχα πει ότι με το Καζακστάν, εντάξει, δεν ήξερα και τι ομάδα είναι το Καζακστάν, το είχα παρακολουθήσει, μόνο είχα ακούσει ότι είχε κάνει μια καλή πορεία στους ομίλους που έγιναν για το Euro. Από εκεί και πέρα η Εθνική μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και έβαλε 5 γκολ, πολύ εύκολα μπορώ να πω. Πέρα από μια φάση που είχε δεχτεί που βρήκε κόντρα δοκάρι, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα το Καζακστάν, ήταν μονόλογο στο παιχνίδι. Σίγουρα περιμέναμε ότι η Γεωργία δεν θα είναι καμία σχέση με το Καζακστάν, πολύ καλύτερη ομάδα και παικτικά και έχει και δύο προσωπικότητες και το Μαρακασβίλη, τον τερματοφύλακα, Μαρακασβίλη με συγχωρείτε, και τον Κβαρατσιέλια. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα μπορούσαμε να είχαμε περάσει, αυτό δεν το λέει κανείς. Σίγουρα όταν πας σε μια διαδικασία των πέναλτι είναι ρώσικη ρουλέτα, οποιοδήποτε μπορεί να κερδίσει, δηλαδή και μια ομάδα, ξέρω εγώ, ο Ατρόμητος να πάει τώρα με την Real Madrid να παίξουν πέναλτι, έχει 50, γι' αυτό 50-50 πιθανότητες να περάσει εκείνος. Σίγουρα μετά το χαμένο πέναλτι του αρχηγού του Τάσου Μπακασέτα, λίγο είδα και τους δικούς μας σαν να τους έπεσε ψυχολογία, αν και όντως περίμενα ότι περισσότερο άγχος θα έχουν οι Γεωργιανοί, λόγω ότι δεν είχαν πάει ποτέ σε μια τελική διοργάνωση Euro ή Mundial αντίστοιχα. Πίστευα ότι αυτοί θα έχουν το άγχος στο τέλος και ότι αυτό θα τους έβγαινε σε κακό. Παρόλα αυτά δεν βγήκα σωστός. Χάσαμε δύο πέναλτι, εκείνοι χάσανε ένα. Δυστυχώς, να πούμε την αλήθεια, το δεύτερο πέναλτι του Γιακουμάκη ήταν πολύ κακοκάκιστο. Μπάλα δεν βρήκε ούτε εστία, πέρασε out. Σαν αυτό που ήταν του Μπακασέτα, το οποίο ο Μπακασέτας όπως το χτύπησε το πέναλτι, μου φαίνεται ότι τον είχε μελετήσει ο Γεωργιανός goalkeeper. Γιατί δεν ήταν και τόσο δυνατό, εντάξει, το παιδί έπαιξε 120 λεπτά, δεν είχε δυνάμεις, okay, εντάξει, δεν ήταν πέναλτι που είχαμε δει όπως είχε βάλει τον Παναθηναϊκό φέτος ο Μπακασέτας, δηλαδή να βολίδα, ας πούμε, να σκίσει το δίχτυ, δεν λέω ότι ήταν κακό, ήταν καλό, αλλά τον είχε καταλάβει εκεί πέρα, ξέρει που τα βαράει. Αν θυμηθούμε καλά με τον Μπάουκ στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα, τα χτύπησε εκεί περίπου προς κέντρο και δεξιά. Οπότε, από ό,τι διάβασα και τώρα το μεσημέρι, ο τερματοφύλακας Γεωργιάς είχε πει ότι είχε μελετήσει τον Μπακασέτα τις εκτελέσεις πέναλτι στον Παναθηναϊκό, αν και δεν ήταν πολλές. Γιατί συνήθως τα πέναλτι τα παίρνει ο Ιωαννίδης. Οπότε, σίγουρα είδε τα πέναλτι με τον Μπάουκ, αυτά που εκτέλεσε ο Μπακασέτα στη διαδικασία των πέναλτι στο κύπελλο στο Λεωφόρο. Και στο πρωτάθλημα που στο 2-1 του ΠΑΟΚ που είχε σοφαρίσει 1-1 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Οπότε ουσιαστικά ήταν παρομοιότυπα και τα δύο πέναλτι και σωστά τα διάβασα από ο Γεωργιανός και του βγήκε και η γωνία. Τώρα δεν είμαι εγώ αρμόδιος να κρίνω ποιος έπρεπε να αρέσει και με τη σειρά τα πέναλτι. Είναι μια αποτυχία, όλοι έχουμε στεναχωρηθεί. Σίγουρα θα θέλαμε όλοι να περάσουμε στο Euro. Έχουμε 10 χρόνια να πάμε σε μια διοργάνωση. Τελευταία, να θυμίσω, ήταν στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Οπότε σίγουρα έχει λείψει. Τώρα από εκεί και πέρα δεν πρέπει να τα βάψουμε μαύρα, όπως είπε και ο Τζαβέλας. Δεν πρέπει να τα διαλύσουμε όλα για δύο πέναλτι που δεν μπήκαν.
Η Εθνική έδειξε ότι έχει μέλλον. Σίγουρα, εντάξει, υπάρχουν πολλοί που θα κράξουν, υπάρχουν πολλοί που στεναχωριούνται. Είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς που στεναχωρήθηκα χθες αρκετά, γιατί περίμενα ότι η Εθνική, βάσει της εικόνας που όχι μόνο με το Καζακστάν, βάσει με τις εικόνες το τελευταίο ένα χρόνο, ενάμιση, από τους ομίλους και προς το τέλος και με το μάτς με τη Γαλλία ειδικότερα, είδα ότι έχει αλλάξει, σαν να έχει αλλάξει το τσιπάκι που είχαμε τα τελευταία χρόνια στην Εθνική. Αυτά τα χρόνια δεν θέλει να θυμάται κανένα σίγουρα. Και από εκεί και πέρα πίστευα ότι θα είμαστε εμείς που θα προκριθούμε στα τελικά του Euro. Εν τέλει δεν προκριθήκαμε. Να πούμε συγχαρητήρια στη Γεωργία, ήταν η πιο τυχερή και ικανή στη διαδικασία των πέναλτι και πέρασε για πρώτη φορά και αυτή στα τελικά μιας μεγάλης οργάνωσης. Εμείς για άλλη μια φορά θα το δούμε στον καναπέ μας το Euro. Δεν θα δούμε την Εθνική δυστυχώς. Από εκεί και πέρα δεν θα τα βάψουμε μαύρα σίγουρα. Υπάρχει το Nations League, το οποίο μπορεί να είναι δύσκολος όμιλος, περιλαμβάνει Αγγλία, Φιλανδία, Ιρλανδία και Ελλάδα. Θα παλέψει η Ελλάδα και αυτόν τον όμιλο να πάρει ό,τι μπορεί και μετά θα περιμένουμε το Σεπτέμβρη, πρώτο Θεό, την κλήρωση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθούν στην Αμερική το 2026. Λοιπόν, αυτά για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν έκανα μια εισαγωγή σήμερα με ποδόσφαιρο γιατί είναι πρόσφατο παιχνίδι αυτό της Εθνικής μόλις χθες, όπως και ο ημιτελικός που έγινε την Πέμπτη, την προηγούμενη Πέμπτη. Αυτά. Από εκεί και πέρα θα περάσουμε τώρα σιγά σιγά στις τοπικές μας ομάδες, Μιλάν και Πανιόνιο. Όπως κλασικά αρχίζουμε τις εκπομπές μας με βόλεϊ, μπάσκετ και ποδόσφαιρο για τον ιστορικό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την σπουδαία νίκη στο μπάσκετ για το Μύλωνα μέσα στην Μύκονο. Πιο συγκεκριμένα θα πούμε, ο Μύλωνας επικράτησε με 76-98 μέσα στην Μύκονο. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τους Μυλωνίτες μέσα στη Μύκονο, με την ομάδα της Νέας Μύρης να περνά από τις Κυκλάδες με το σκόρ 98-76 για την 28η αγωνιστική της Elite League. Το σύνολο του Mike Curry έδειξε αποφασισμένο από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, περνώντας διψήφια διαφορά από τον πρώτο δεκάλεπτο, ενώ στο φινάλε του ημιχρόνου είχε ήδη σκοράρει 58 πόντους. Ο Μπάρτ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 20 πόντους, έχοντας μάλιστα και την εντυπωσιακή επίθεση των 7 στα 7 τριπώντων. Σίγουρα όσοι έχετε, είστε με τα social media και Facebook, κυρίως στο Facebook, εγώ εκεί το είδα, θα δείτε το τρομερό 7 στα 7 του Μπάρτ που πέτυχε 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο μάλιστα. Και όλα τρομερό ρεκόρ και ένας τρομερός παίχτης, επειδή τον έχω παρακολουθήσει από κοντά εδώ στο γήπεδο της Νέας Μύρνης. Να πούμε ότι ήταν πρώτο σκόρερ με 21 πόντους, έχοντας μάλιστα, όπως είπαμε, το 7 στα 7 και αναγκάζοντας μάλιστα και το κοινό της Μυκόνου, με συγχωρείτε, να σηκωθεί και να το χειροκροτήσει σε μια από τις πιο όμορφες στιγμές του πρωταθλήματος. Και αυτά είναι που θέλουμε να βλέπουμε, αυτά είναι σίγουρα που όλοι μας θέλουμε να βλέπουμε. Στα γήπεδα βγαίνει άμυλα, βλέπουμε εδώ, όπως διαβάζουμε και στο άρθρο, ότι ο κόσμος της Μυκόνου, εντάξει, μετά το σίγουρα το 6ο-7ο τρίποντο εκεί φαντάζομαι, γιατί δεν έτυχε να το δω το παιχνίδι, σηκώθηκε και χειροκρότησε, γιατί κατάλαβε ότι, εντάξει, ο άνθρωπος τα βάζει από παντού σήμερα και μόνο τυχαίος παίχτης δεν είναι, γιατί και άλλες φορές έχει στάξει αρκετά τρίποντα, να το πω και στην έννοια που το λέμε. Και είναι παιχταράς, είναι μεγάλος παίχτης και οδηγεί το Μύλωνα σταθερά στα play-off, όπου εκεί θα γίνει μάχη για να δούμε ποιες ομάδες θα βρίσκονται του χρόνου στην Basket League. Ευχή μας, σίγουρα Πανιόνιος και Μύλωνας, να είναι οι δύο ομάδες που θα πάρουν τα εισιτήρια την Basket League. Βέβαια, αναμένεται μεγάλη μάχη, είναι μέσα αρκετές ομάδες, είναι Μεγαρίδα, είναι η Δόξα Λευκάδας, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Ελευθερούπολη, είναι και ο Ηρακλής. Έχουμε αρκετές ομάδες και μάλιστα αρκετές γνωστές που έχουν ξαναπεράσει από την Basket League. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μύλωνας πλέον έχει ρεκόρ 17-11 και είναι σε απόσταση μία νίκης από την τετράδα,
Με δύο αγωνιστικές μάλιστα να απομένουν για τη λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος πριν αρχίσουν και τα play-off αντίστοιχα. Τα 10 λεπτά για την ιστορία 14-24, 30-58, 51-72 και 76-98. Όπως καταλαβαίνετε, ο Μίλωνας ήταν σαρωτικός και δεν απειλήθηκε σχεδόν σε κανένα δεκάλεπτο. Λοιπόν, για τη Μύκονο στάμα της που έχει περάσει από τον Πανιόνιο, όσοι τον θυμούνται, με 16 πόντους, Πένο 7, ο Καμάρας με 20, Πυρόπλος 3, Πρίφτης 1, Κονταράτος 3, Σταυρακούκας 2, Βοητσεκόφσκι 12, Παύλος 2, Θεοδόρου 3, Ευστρατίου 7. Και για τον Μίλωνα του Μύκονος του κύριου Τσάμι, coach, και ο Μίλωνας του coach Κουρί, ο Μπράιαν με 15 πόντους, επίσης ένας σπουδαίος μπασκεμπολίστας και μια πολύ μεγάλη μεταγραφή από το Μίλωνα, από τη Μεγάριδα στο Μίλωνα, μεγάλο σκόρερ ο Μπράιαν. Σκορδίλης 2, Πετρίδης 2, Ανέστης δεν έχει πετύχει πόντο. Ο Μελισσαράτος 16, ο οποίος αναδείχθηκε και ο MVP, θα τα πούμε τώρα, μετά το ανάγνωσμα των παιχτών. Παγώνης 3, Μοτσενίγος 13, Μπάρτ 21 και πρώτο σκορ του μάτς στα 7 τρίποντα. Δομπογιάννης δεν πέτυχε κάποιο πόντο. Ζούμπος 6, Δημάκος 10 και ο Κανονίδης 10. Από όσους καταλαβαίνετε, ο Μίλωνας είχε αρκετούς διψήφιους παίχτες και σίγουρα έκανε πιο εύκολο το απόγευμά του στην Μύκονο. Λοιπόν, να περάσουμε και στο άρθρο που σας είπα, ότι ο Μελισσαράτος βγήκε MVP της 28ης αγωνιστικής. Πιο συγκεκριμένα, MVP της 28ης αγωνιστικής της Elite League ψηφίστηκε ο Πέτρος Μελισσαράτος, έχοντας 16 πόντους, 11 rebound, 6 assist, 3 κλεψίματα, 1 block και στο βαθμό ranking 30. Ο Πέτρος Μελισσαράτος του Μίλωνα ήταν ο πολυτιμότερος παίχτης της 28ης αγωνιστικής Elite League, Ερίκος Δινάν. Ο έμπειρος center βοήθησε τους νέους Μηνιώτες να περάσουν και φορά από τη Μύκονο με το σκορ 76-98, έχοντας 16 πόντους με 4-4 βολές, 6 στα 10 δίποντα, 0 στα 1 τρίποντο, καθώς επίσης 11 rebound, 6 assists, 3 κλειψίματα και 1 τάπα, όπως επίσης και 4 κερδισμένα foul. Έτσι, όπως σας είπαμε, συγκέντρωσε 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερος από κάθε παίχτη στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο. Οπότε, καταλαβαίνετε, πολύ σπουδαία εμφάνιση του Πέτρου Μελισσαράτου, του σέντερ του Μίλωνα, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP. Να δώσω σε αυτό το σημείο χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Αντώνη, που μας ακούει από την αγαπητή Θεσσαλονίκη. Θα να πω και να διαβάσω και ένα μήνυμα του που μου στείλε. Τη γνώμη μου για τον με χαιρετήσει, επειδή είναι φίλαθλος του ΠΑΟΚ ο Αντώνης, όπως καταλαβαίνετε, από Θεσσαλονίκη. Με ρωτάει τη γνώμη μου αν μπορέσει ο ΠΑΟΚ να φτάσει στον τελικό του conference. Ο ίδιος πιστεύει ότι θα γράψει φέτος ιστορία ο δικέφαλος του Βορρά. Αντώνη, θα σου απαντήσω στο ερώτημά σου. Μου κάνεις ένα ωραίο ερώτημα, το περίμενα σε προηγούμενη εκπομπή, μου το κάνεις σήμερα. Το περνάτε σε προηγούμενη, γιατί σε προηγούμενη που κάναμε είχες πάρει και την πρόκριση αμέσως μετά. Θα σου απαντήσω σίγουρα κάτι θα σας αρέσει και αντικειμενικά πάντα. Λοιπόν, αυτά και για το μπασκετικό Μίλωνα. Περνάμε και στο μπασκετικό Πανιόνιο. Συνεχίζουμε στην Elite League. Θα σας διαβάσω και την βαθμολογία σε λίγο. Να πούμε ότι και ο Πανιόνιος συνέχισε τις νίκες. Έχει αρχίσει και χτίζει ένα σερί. Γιατί θυμόσαστε όλοι ότι περνούσε μια περίοδο κρίσης, κυρίως στα εκτός έδρας παιχνίδια. Εκεί έβγαζε το πρόβλημα και αυτό του είχε λίγο φέρει μια τάξη γκρίνια στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά δείχνει να μπαίνει πολύ δυνατός και αυτός στην τελική ευθεία, όντας και πρώτος, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Πανιόνιος νίκησε εύκολα τον Ουραγό ΕΑ Ευόσμου με 78-46, μάλιστα πολύ εύκολα και με μεγάλο σκορ.
άνετη νίκη για την ομάδα του μπάσκετ του Πανιωνίου απέναντι στον Νέα Ανταεύοσμο για την 28η αγωνιστική της Elite League. Οι Κιάνοι Ερυθροί τελείωσαν ουσιαστικά το μάτς από την πρώτη περίοδο, παίρνοντας διψήφια διαφορά και τελικά επικράτησαν με το ευρύ 78-46. Πέντε παίκτες για τον ιστορικό, Μιλεντίγεφ 13, Κακλαμανάκης και Ντέιβις από 12, Χάλαρης και Γκίκας από 11, είχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Πανιώνιος πήγε το ρεκόρ του μάλιστα στο 28, έχει απόσταση 2 νικών από τους διώκτες του και με 2 αγωνιστές να απομένουν για τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Είναι αγκαλιά με την πρώτη θέση, θέλει μία νίκη για να εξασφαλίσει και μαθηματικά πλέον και το πλεονέκτημα έδρας στην προσπάθεια του για την επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία της Basket League. Τα 10 λεπτά για την ιστορία 19-7, 43-19, 60-36 και 78-46 το τελικό σκορ, πολύ μα πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, ο Πανιώνιος με τον coach Λυκογιάννη είχε το σκάνδαλο με 3, ο Μιλεντίγευτς με 13, Παπαδιονυσίου 5, Χάρης 3, Χάλαρης 11, Κακλαμανάκης 12, Ιαν Βουγιούκας με 6 πόντους, ο Ιαν ο οποίος είναι ο πιο έμπειρος στην κατηγορία έχοντας παίξει στην Ευρωλίγκα και έχοντας και ευρωπαϊκό. Παπαζιωτόπουλος 2, Βαφιάδης 1 και Ντέιβις 12 μαζί με τον Γκίκα συμπλήρωσαν 11 πόντους. Και το Νέα Ευόσμου, Αμπατζάς, Ρουτσέμις, Κωνσταντινίδης 10, Παπαδόπουλος 7, Ντάουμις 4, Πετράκης 1, Πετανίδης 5, Ρούμπας και Γκαρέζος στους 7 και Μαλέλης στους 8 πόντους. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε. Yeah.
Λοιπόν, επιστρέψαμε πίσω. Λοιπόν, θα πούμε και μία το πανόραμα της αγωνιστικής. Αμίντας Ηρακλής 58-84, Δόξα Λευκάδας Χαρλός Τρικούπης 87-80, Ελευθερούπολη Κόρυβος Αμαλάδας 82-72, Μύκονος Μιλώνας 76-98, Μεγαρίδα Πανερυθραϊκός 74-70, Πανιόνιος Αίας Ευόσμου 78-46, Παπάγου Ερμής Σηματαρίου 90-66 και Ψυχικό Έσπερος 79-66. Στη βαθμολογία πρώτος Πανιόνιος με 48 βαθμούς, δεύτερη Μεγαρίδα με 46, τρίτη Ελευθερούπολη με 46, τέταρτος Ηρακλής με 46, πέμπτος ο Μήλωνας με 45, έκτος ο Κόρυβος Αμαλιάδας με 44, έβδομος ο Ερμής Σχηματαρίου με 43 και όγδοη η Δόξα Λευκάδας με 42. Εδώ είναι η πρώτη οχτάδα που πάει στα play-off. Να πούμε ότι δύο βαθμούς, ένα βαθμό από κάτω είναι ο Παπάγος με 41. Η Μύκονος στην ένατη θέση μετά την ήττα που έπεσε είναι εκτός play-off. Είναι οι θέσεις 9 και 10 που παραμένουν στην κατηγορία. Δεν παίζουν ούτε play-out ούτε play-off αντίστοιχα. Αναμένεται μεγάλη μάχη στις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Και το ποιες ομάδες θα πάνε στα play-off και ποιες στα play-out, γιατί βρίσκονται και αντίστοιχα δύο βαθμούς και από τα play-out. Βέβαια εκεί θα παίξουν ρόλο και οι ισοβαθμίες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Στην 11η θέση και στην θέση που ξεκινούν τα play-out μέχρι την 14η που είναι Έσπερος 40, Πανερυθραϊκός 40, Ψυχικό ανέβηκε στους 38, 13ο, 14ο Χαρλός Τρικούπης με 37 σε τριπλή ισοβαθμία με Αμίντα που βρίσκεται στην 15η θέση και ΕΑ Ευόσμου που είναι ουραγός με 37 βαθμούς επίσης στην 16η θέση. Καταλαβαίνετε, έχει να γίνει μάχη και στην ουρά της κατηγορίας αλλά και στην κορυφή. Οπότε αναμένονται μεγάλες μάχες στις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Να πούμε λίγο και το πρόγραμμα της Elite League. Ο Μήλωνας υποδέχεται εδώ πέρα το Σάββατο στις 4 το μεσημέρι. Όλα τα παιχνίδια το Σάββατο την ίδια ώρα προγραμματισμένα. Μήλωνας Παπάγου, εδώ στο κλειστό Κρίσος Πέρσης. Αίας Ευόσμου Δόξα Λευκάδας. Έσπερος Αμίντας, Ελευθερούπολη Ψυχικό. Ερμής Σχηματαρίου με την Μεγαρίδα, Ηρακλής Πανιόνιος, ένα σπουδαίο παιχνίδι πάνω στην Θεσσαλονίκη που θα κρίνει πολλά και βαθμολογικά για τις δύο ομάδες, Κόρυβος Αμαλιάδας Πανερυθραϊκός και Χαρίλαος Τρικούπης Μύκονος. Επίσης όλα τα παιχνίδια είναι σπουδαία και κρίνουν το καθένα αντίστοιχα βαθμολογικά τη συνέχεια του πρωταθλήματος που αναμένεται καυτή, διότι ξεκινάνε τα play-off μετά από τις δύο αγωνιστικές που έχουν μείνει για το φινάλε της κανονικής περίοδου. Λοιπόν, αυτά και για το μπάσκετ. Με νίκες τελείωσαν την αγωνιστική και ελπίζουμε μέχρι το φινάλε τη σεζόν άλλες δύο νίκες και στα play-off να μπουν δυναμικά οι δύο ομάδες μας, Μήλωνας και Πανιόνιος αντίστοιχα. Λοιπόν, να πούμε και μια ανακοίνωση η οποία ακούστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και αφορά τον Πανιόνιο. Ο Δήμαρχος της Νέας Μήλωνας, ο κύριος Γιώργος Κουτελάκης, για το Αρτάκης είπε ότι δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα. Δεν ακούστηκαν καλά και ρεαλιστικά τα μηνύματα του Δημάρχου για ακόμη μια φορά σχετικά με την πορεία του έργου του νέου κλειστού επί της Αρτάκης στην πρώτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος είπε: δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα. Το έργο, η τιμολόγησή του εννοεί πάντα, είναι με τιμές 2017. Αν δεν μπορούν περισσότερα χρήματα, το έργο θα σταματήσει και το ξέρουν όλοι. Δεν βγαίνει. Είμαστε κι εμείς συνεπεύθυνοι, δεν πετάω μπαλάκια στην περιφέρεια, είπε μεταξύ άλλων όχι και τόσο θετικών σχολείων για το συγκεκριμένο έργο. Υπάρχει και το βίντεο στο άρθρο που σας διάβασα, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας στο nstv.gr και να δείτε και εκεί ακριβώς έχει αναρτηθεί το βίντεο με την τοποθέτηση του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σίγουρα μπορώ να κάνω μια επέμβαση ότι όλοι μας θέλουμε το κλειστό του Αρτάκης, ένα νέο σύγχρονο κλειστό που το χρειάζεται και ο Πανιόνιος, γιατί όπως όλα δείχνουν θα ανέβει κατηγορία και δεν πρέπει πλέον η ομάδα, η ιστορική ομάδα αυτή της Νέας Μύρνης, ο Πανιόνιος, να ξενιτεύεται και να πηγαίνει σε άλλα γήπεδα, για να λέμε και την αλήθεια. Ευχή όλων να βρεθεί η λύση ώστε το γήπεδο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και να είναι ένα πολύ ωραίο, πολύ συχνά στο κλειστό.
Λοιπόν, φεύγουμε από το μπάσκετ, παραμένουμε στον Πανιόνιο και πάμε στο πόλο. Να πούμε ότι ο Πανιόνιος λήγησε στα πέναλτι και αποκλείστηκε από τη Στεάουα. Δραματικό παιχνίδι στη Ρουμανία για τον Πανιόνιο, ο οποίος ιτήθηκε με 11-10 από τη Στεάουα Βουκουρεστίου. Δύο δεύτερα μάλιστα πριν από την λήξη του επαναληπτικού της φάσης των 16 του EuroCup και στη συνέχεια έχασε την πρόκριση στα πέναλτι με 9-8, μένοντας έξω από την προημιτελική φάση. Και ανήρθε κρατούσαν γερά το ειστήριο για το επόμενο γύρο, αφού 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι, προηγήθηκε με 19 με γκολ του αρχηγού Αλέξανδρου Γούνα στον παίκτη παραπάνω. Ωστόσο, η Στεάουα αρχικά ισοφάρισε με τον Κλίκοβατς σε 10-10 στα 53 μάλιστα δευτερόλεπτα τη λήξη και ο Ντίνκα στα 2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη έδωσε την νίκη με 11-10 και έτσι το μάτσο οδηγήθηκε στα πέναλτι, αφού με ένα τέρμα διαφορά είχε επικρατήσει ο Πανιόνιος στη Νέα Σμύρνη 12-11. Απίστευτο φινάλε και κοιτάξτε πώς θα φέρνει η ζωή στον αθλητισμό, έτσι. Να λέμε και την αλήθεια. Εκεί εκτελέστηκαν συνολικά 18 πέναλτι, φοβερό στατιστικό, με τους Ρουμάνους να στοχούν σε όλα, 18-18 δηλαδή, ενώ ο Πανιόνιος έχασε, ο Καπετανάκης στο δοκάρι έχασε ένα πέναλτι. Τρομερό παιχνίδι. Όποιος το είδε, δεν το έχω δει, θα μπορώ να δω τα highlights στο YouTube σίγουρα. Ο Μπότας συνέχεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και η Στεάουα πανηγύρισε την πρόκριση, αφήνοντας την ομάδα του Κώστα Δήμου εκτός διοργάνωσης. Τα 8 λεπτά για την ιστορία 2-2, το πρώτο, 3-2 το δεύτερο, 2-4 το τρίτο και 4-2 το τέταρτο και στα πέναλτι 9-8. Στεάουα Βουκουρεστίου είχε τον Μπόγκναν Ράιτ στον πάγκο, προπονητή Τικ, Βουσκοβίτς, Γεωργίσκου, Φουλέα, Μπότα, Ντέαμου, Κλίκοβατς, Αντίπα, Τέπελους, Ντίνκα, Ιουντέαν, Γκουάντα και Ντρακούσιν. Αντίστοιχα ο Πανιόνιος του κ. Κωνσταδήμου. Γαλανίδης, Κοπελιάδης, Μουζάλας, Γκιουβέσης, Παπάκος, Γραμματικός, Καλαϊτζής, Μοσκόφ, Μουρίκης, Γούνας, Κατραούρας, Καπετανάκης και Λιμαρακής. Και αντίστοιχα από κάτω έχει και ακριβώς πώς έγιναν οι εκτελέσεις και από ποιους. Αυτά και για το πόλο. Να πούμε το πόλο του Πανιονίου, το οποίο αγωνίζεται αυτή τη στιγμή. Αν δεν κάνω λάθος, δώστε μου μισό λεπτάκι να το τσεκάρω. Με τον Παναθηναϊκό πρέπει να παίζει. Ας πω να δούμε μισό λεπτάκι. Πόλο. Ναι, τώρα 8.30 ώρα είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός νωρίτερα επικράτησε με 7-10 της Βουλιαγμένης και ο Απόλλωνας Σμύρνης με εμφαντικό 12-22 στη Θεσσαλονίκη κοντά στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να μπω να δούμε πώς έχουμε live score να σας πούμε. Για να δούμε άμα το μπορούμε να το βρούμε live. Αλλιώς όποιος φίλος του Πανιονίου μας ακούει και μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα στο Messenger για να το πούμε. Όχι, το βρήκαμε. Πρώτο δεκάλεπτο τώρα που άρχισε το παιχνίδι. 1-2 το σκορ. Πρώτο οκτάλεπτο, με συγχωρείτε. Όχι, δεύτερο οκτάλεπτο. Ο Πανιόνιος Παναθηναϊκός 1-2 προηγούνται οι πράσινοι εδώ στο κλειστό κολλημητήριο πάνω στο Αρτάκης. Σκληρό παιχνίδι βλέπω, γιατί έχουν μπει μόνο 3 γκολ σε 15 λεπτά, οπότε αναμένεται μεγάλη μάχη. Θα είμαστε εδώ να σας ενημερώνουμε μέχρι να τελειώσει η εκπομπή λεπτό προς λεπτό για το σκορ. Λοιπόν, φεύγουμε και από το πόλο. Να πούμε, πριν φύγουμε το πόλο, να πούμε ότι και το γυναικείο πόλο αντίστοιχα έφερε νίκη για τον ιστορικό. Πιο συγκεκριμένα επικράτησε 11-2 της Νέ Πατρών στο κολληβητήριο της Νέας Μήνης για 15η αγωνιστική της Α1 με πρώτη σκόρερ την Αρίμη Αγούμη που πέτυχε 4 γκολ. Ο ιστορικός είναι σταθερά στην έκτη θέση με 24 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Τα 8 λεπτά 6-0, 1-0, 3-1 και 1-1 αντίστοιχα. Συνεχίζει νίκη φόρα και ανεβαίνει και βαθμολογικά και στο γυναικείο πόλο ο ιστορικός. Λοιπόν, περνάμε τώρα και στο βόλεϊ σιγά σιγά. Να σας πούμε και για το βόλεϊ. Εδώ που είχαμε το μεγάλο μάτς που αναδείχθηκε
στο Μελίνα Μερκούρι, το πέμπτο μάτς. Φτάσαμε σε πέμπτο μάτς τελικά του πρωταθλήματος. Και αυτό και άλλωστε ο τίτλος του άρθρου λέγεται «Το μεγάλο ταξίδι στη Βεντινή Βολιελίκου» ολοκληρώθηκε με ήττα 3-0 σετ από τον Ολυμπιακό. Που όσο έχει στους τελικούς της Φεντινής Βολιελίκ θα είναι Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Μια μεγάλη πορεία στη Φεντινή Βολιελίκ που έφερε τον Μίλωνα μια νίκη μακριά από τους τελικούς του πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με 3-0 σετ όπως ανέφερα στον πέμπτο ημιτελικό στου Ρέντι από τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι οι Ερυθρόλευκοι ήταν αποφασισμένοι από το ξεκίνημα, έπιασαν πολύ καλή απόδοση, είχαν μεγάλη αποτελεσματικότητα στην επίθεση με 58% δυναμικό μπλοκ, 7 κερδισμένα πιεστικά σέρβις, 7 άσους και κατάφεραν να βρουν λύσεις όσο από τα άκρα με 14 πόντους του Στέρν, όσο και με τον Ιντάλκο με 15 αντίστοιχα. Όσο και από το κέντρο, από 9 πόντους ο Γκουσταβάο και ο Τζούριτς έκαναν με λίγα λόγια μια κυριαρχική εμφάνιση, μην αφήνοντας περιθώρια στο μέλλον να διεκδικήσει πράγματα με τους Νεοσμινιώτες να μην βρίσκουν λύσεις από το σερβίς. Διότι είχαν έναν άσο και την υποδοχή τους να πιέζεται αρκετά. Ο Ολυμπιακός δύσκολα πέρασε τον Μίλωνα, κατάφερε να πάει στους τελικούς, εκεί που θα βρει όπως σας είπα τον Παναθηναϊκό. Για τον Μίλωνα υποχρέωση το πρωτάθλημα τελειώνει εδώ και σίγουρα αυτή η σεζόν θα μείνει ιστορική καθώς η ομάδα τερμάτισε στην υψηλότερη θέση που έχει πάρει ποτέ στην Volley League, στην τρίτη θέση, ενώ πήρε δύο νίκες κόντρα στον Ολυμπιακό στα play-off εδώ στα ημιτελικά και έφτασε να παίζει την πρόκριση στους τελικούς. Σε πέμπτο παιχνίδι. Μην ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχει συμμετοχή στο Final Four του Κυπέλλου που αντιμετωπίζει την Παρασκευή, τον Παναθηναϊκό, τώρα η Παρασκευή 29 Τρίτου, ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Τα σετ για την ιστορία είναι 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού, 25-18, 25-18 και 25-19. Ο Μίλωνας το πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στην πολύ παραγωγική να πω, επίθεση του Ολυμπιακού. Σε αυτό το σημείο να πω ότι για άλλη μια φορά σίγουρα το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, ο φετινός Μίλωνας στο βόλεϊ εντυπωσιάζει, όπως αντίστοιχα και οι γυναίκες του Πανιωνίου που θα περάσουμε μετά εντυπωσιάζουν, αλλά και το γυναικείο βόλεϊ του Μίλωνα αντίστοιχα εντυπωσιάζει. Γενικά βλέπουμε ότι οι ομάδες μας εδώ στην Ασμένη πάνε περίφημα και είναι πολύ καλό αυτό, όπως και ο κόσμος να στηρίζει ακόμα περισσότερο τις ομάδες και βόλεϊ και μπάσκετ αντίστοιχα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε. We'll be right back.
Λοιπόν, επιστρέψαμε πίσω να περάσουμε και στο γυναικείο βολέι. Πιο συγκεκριμένα, ο Πανιώνιος αναδείχθηκε πρωταθλητής στο βολέι γυναικών. Η γυναικεία ομάδα του Πανιώνιου έκανε και το ρεκόρ, όπως είπα στην αρχή, πετυχαίνοντας το απόλυτο 21-21. Τη δεύτερη θέση, να πούμε, και το πλεονέκτημα έδρα στα πλέοφ ανόδου εξασφάλισαν οι Αμαζόνες μετά το τρίποντο που πήραν επί της ελπίδας των μπλοκύπων με 3-1 σετ. Ο πρωταθλητής Πανιώνιος αγωνίστηκε την Παρασκευή κοντρα στο Εγάλιο και με την νίκη του επί 3-0 πέτυχε το 21ο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα χωρίς απώλεια βαθμού. Πραγματοποίησε τη Φιέστα στο κατάμεστο Ανδρέας Βαρίκας, πανηγυρίζοντας τον τίτλο και την άνοδο στην Volley League. Την τρίτη θέση εξασφάλισε και ο Μίλωνας, όπου μνήξε με 3-0 την 3-0 σετ τον Πορφύρα, ενώ τέταρτος είναι ο Απόλλωνας Καλαμάτας που επικράτησε του Ζάων με 3-0 σετ. Πιο συγκεκριμένα, η 21η αγωνιστική και τελευταία αγωνιστική, Πανιώνιος Εγάλαιο 3-0 σετ, 25-10 το πρώτο, 25-13 το δεύτερο και 25-13 το τρίτο. Άψνα Βαρχουβότσι με την Πρέβεζα 3-1. Οι Αμαζόνες με τον Ελπίς 3-1. Ο Μίλωνας με τον ΑΟ Πορφύρας 3-0, 25-19 εδώ το πρώτο σετ, 25-23 το δεύτερο και 25-16 το τρίτο. Ζάων Απόλλων Καλαμάτας 0-3 σετ. Και Άψ Κορίνθου Βρυλίσια 0-3, τα Βρυλίσια φύγανε με το διπλό από την Κόρινθο. Ας σας πούμε και την τελική βαθμολογία πριν τα play-off που θα έρθουν και θα είναι καυτά. Ευελπιστώντας να είναι και η γυναική ομάδα του Μίλωνα η ομάδα που θα πάρει εκείνη το εισιτήριο για την άνοδο στη Volley League. Βέβαια θα είναι πολύ δύσκολο, διότι θα έχει αντιπάλους όπως οι Αμαζόνες που είναι αρκετά καλή ομάδα. Οπότε αναμένεται μάχη. Η ευχή όλων μας είναι ο Μίλωνας να πάρει το δεύτερο εισιτήριο για τη Volley League. Λοιπόν, στη βαθμολογία, τελική βαθμολογία, Πανιώνιος 63 βαθμούς. Οι Αμαζόνες δεύτερες με 51, τρίτος ο Μίλωνας με 47, τέταρτος ο Απόλλων Καλαμάτας με 43, πέμπτος ο Ζάων με 34, έκτατα Βρυλίσια με 30, έβδομη η Ελπής με 24, όγδοη η Πρέβεζα με 22, ένατη Κόρινθος επίσης με 22, δέκατη ο ΑΟ Πορφύρας με 17, ενδέκατη η Άψνα Βαρχουβότσι με 15 και Ουραγός το Εγάλαιο 12ο με 10 βαθμούς. Να πούμε ότι υπάρχει άλλη μια αγωνιστική. Εγώ έκανα το λάθος, με συγχωρείτε. Είναι τώρα, τελευταία το Σάββατο, το Εγάλαιο υποδέχεται τον Ζάων στις 6 το απόγευμα. Η Πρέβεζα τον πρωτοαθλητή Πανιώνιο επίσης στις 6 ώρα. Η Ελπίς στην Ναυάρχου Βότση επίσης στις 6 ώρα. Όλα τα μάτια είναι προγραμματισμένα στις 6 τελευταίες αγωνιστικής. Ο Απορφύρας της Αμαζόνες και τα Βρυλίσια των Μίλωνα για να τελειώσει ο Απόλλων Καλαμάτας κόντρα στην Κόρινθο. Να πούμε καλή επιτυχία και στις δύο μας ομάδες. Ο Πανιώνιος να κάνει το 22-22 και ο Μίλωνας να διατηρηθεί κοντά στις Αμαζόνες, περιμένοντας δύσκολα βέβαια μια γκέλα της τελευταίας αγωνιστικής στον ΑΟ Πορφύρας. Λοιπόν, αυτά και για το βόλεϊ. Περνάμε στον ποδοσφαιρικό Πανιώνιο, που σίγουρα απέχει πολύ λίγο ακόμα για να πάρει να κόψει το νήμα και μαθηματικά που λένε για την άνοδο στην Super League 2. Ήρθανε και επενδυτές, εβδομάδα εξελίξεων ήταν η προηγούμενη. Αναμένεται μια πολύ καλή σεζόν η επόμενη για τον ιστορικό που επιστρέφει. Εγώ θα πω ότι επιστρέφει, παρότι μαθηματικά δεν έχει κρυφθεί κάτι. Εγώ το λέω ότι επιστρέφει στις επαγγελματικές κατηγορίες, εκεί που αξίζει να είναι ο Πανιώνιος και πιο πάνω στην Super League. Λοιπόν, να σας πω μια στιγμή τα αποτελέσματα και την γκέλα που υπέστη ο Πανιώνιος από τον Απόλλων Σμύρνης με 2-2 στην Νέα Σμύρνη. Ο Απόλλων Σμύρνης που και εγώ ήταν για να
για να πάρει βαθμούς ώστε να κάνει την παραμονή πιο εύκολη, γιατί γίνεται χαμός στη βαθμολογία και εκεί για την σωτηρία και ποιοι θα παίξουν στα play-out. Όπως επίσης και ο Πανιώνιος να κερδίζει για να κλειδώσει και μαθηματικά, διότι αν κέρδιζε κλείδωνε και μαθηματικά την άνοδο στην Super League 2 και είχε και τις φάσεις να το γυρίσει το παιχνίδι. Θα σας πούμε το story του αγώνα για όσους δεν το είδατε το παιχνίδι. Λοιπόν, περνάμε στην τρίτη εθνική. Στον τέταρτο όμιλο βρίσκεται ο Πανιώνιος. Σας πούμε τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής που μας πέρασε. Πιο συγκεκριμένα, ο Άγιος Νικόλαος ιτήθηκε από τον Εθνικό Πειραιός με 1-3. Ο Αλμυρός νίκησε με το εμφατικό 6-1 την Αγία Παρασκευή. Ο Τσαλένιος έμεινε στο 1-1 από τον Ερυθρό Γιαννών. Επισκοπή Άρης Πετρούπολης 3-2. Να πούμε ότι επιστράφηκαν οι 10 βαθμοί πίσω στον Άρη Πετρούπολης. Πανιώνιος Απόλλωνας Σμύρνης 2-2. Περαμαϊκός Προοδευτική 0-3. Φωστήρας Ολυμπιακός 1-1. Χαϊδάρια ΟΗΠΑΤΟΥ 1-0. Σε ένα σπουδαίο μάτς και πολύτιμο για το Χαϊδάρι. Και Ατρόμητος Πειραιά με τον Ηλυσιακό 0-5. Ο Ατρόμητος Πειραιά ήταν εδώ και καιρό, εδώ και 1,5 μήνα περίπου, η ομάδα που έχει υποβιβαστεί πρώτη. Στη βαθμολογία τώρα, μετά την Γκέλα και του Πανιωνίου. Ο Πανιώνιος είναι στο συν 11, έχει 71 βαθμούς. Δεύτερος ο Εθνικός με 60. Τρίτος ο Άρης Πετρούπολης με 51 μετά την επιστροφή των 10 βαθμών. Τέταρτος ο Ηλυσιακός με 50. Πέμπτος ο Αλμυρός με 49. Έκτος ο ΟΗΠΑΤΟΥ με 41 επίσης. Με 41 με συγχωρείτε, ο Αλμυρός με 49. Έβδομος ο Τσαλένιος με 40. Όγδοτο ο Χαϊδάρη με 39. Δέκατος ο Ελοπιακός με 35, ισοβαθμία με την Επισκοπή 10η με 35, και εδώ αρχίζει ο χάμος. Ο Άγιος Νικόλαος έχει 33 βαθμούς και είναι σε τετραπλή ισοβαθμία. Ο 11ος παίζει play-out, να πούμε, ο 12ος μέχρι το 18ο πέφτει. Το 10ος ο Απόλλωνας Σμύρνης με 33, Προοδευτική επίσημη 33, μαζί με τον Σμύρνης Γιάννων με 33, και από εκεί και πέρα ο Φωστήρας, στο ρηγείο 15ος μέχρι το 18ο έχουν υποβιβαστεί, δεν νομίζω ότι έχουν κάποιες ελπίδες. 15ος ο Φωστήρας, 16ος ο Περαμαϊκός, 17ος ο Τόνος Πειραιά και Ουραγός η Αγία Παρασκευή. 18ο με 11 βαθμούς. Χαμός, μάχη, Άγιος Νικόλαος και η Επισκοπή. Μάχη γίνεται και ο Ολυμπιακός στο Χαϊδάρι με την νίκη που έκανε. Για μένα έχει εξασφαλίσει κάπως ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Οπότε ο 9ος μέχρι τον 14ο απέχει 2 μόλις βαθμούς. 35 έχει ο 9ος, 33 ο 14ος. Και γίνεται μάχη πραγματική, διότι ο 11ος είπαμε παίζει play-out και ο 12ος μέχρι το 18ο υποβιβάζεται. Οπότε αναμένεται μεγάλη μάχη και εκεί. Διαβάσουμε και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής. Την Κυριακή τα παιχνίδια είναι ορισμένα στις 4 το μεσημέρι. 21η αγωνιστική, Ελοπιακός Ατσαλένιος, Άρης Πετρούπολης Αλμυρός, Αγία Παρασκευή Πειραμαϊκός, ΑΟΗ ΠΑΟΚ Προοδευτική, σπουδαίο μάτς την Προοδευτική, το οποίο καίγεται. Απόλλωνας Σμύρνης Χαϊδάρη, επίσης σπουδαίο παιχνίδι. Ο Απόλλωνας Σμύρνης είναι όλα τα παιχνίδια τελική για αυτόν από εδώ και πέρα. Ατρόμητος Πειραιά, Άγιος Νικόλαος, Εθνικός, νομίζω ο Άγιος Νικόλαος δεν θα συναντήσει κάποια αντίσταση. Εθνικός Πειραιός Φωστήρας, Ερμής Ζωνιανών Πανιώνιος και Ηλυσιακός Επισκοπή. Αυτό είναι και η επόμενη αγωνιστική. Θα περάσουμε στο παιχνίδι του Πανιωνίου. Ο Πανιώνιος βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2, μείωσε με πέναλτι σε 1-2, ενώ είχε και δοκάρι. Τελικά έρθει Σόπαλος 2-2 με τον Απόλλωνα Σμύρνη σε ένα χορταστικό παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη. Για την 28η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο, η ελαφρά ταξιαρχία ήταν ήδη μπροστά με 0-2, αφού στο 23 ο Ποτουρίδης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και στο 29 ο Σκαφίδας έχασε την μπάλα στα χέρια του και το σουτ του Ρίντι έξω την περιοχή, με αποτέλεσμα να διπλασιαστούν τα τέρματα των φιλοξενούμενων. Ο Πανιώνιος άρχισε σε εκείνο το σημείο να αντίδρα, χάνοντας δύο μεγάλες ευκαιρίες πριν το ημίχρονο, με τον Καλούδη να αποκλείσει σουτ του Ιγναντίδη στο 40 λεπτό και τον Μπουρλάκη να χάνει τέταρτο στο 45 αντίστοιχα. Η μείωση του σκόρ ήρθε στο 68 λεπτό μέσα στο χτύπημα απέναντι του Ιγναντίδη, ενώ συνέχεια και ανέρθροι έχασαν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη για την ισοφάριση. Ο γκολκίπερ Καλούδης σταματούσε τις προσπάθειες των γηπεδούχων, οι οποίοι μάλιστα έχασαν και πέναλτι στο 85 όταν ο Αρναέλης έριξε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Στο
Στο 90 λεπτό ιστορικό ισχύει το δοκάρι στην κεφαλιά του Ιγναντίδη, όμως το γκολ της Σοφάρης ήρθε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Καλάγια έκανε την σέντρα και ο Πότση με κεφαλιά έκανε το 2-2. Μάλιστα, γενναιόδηλοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν και όλο το παιχνίδι αμέσως μετά, αφού ο Καλάγια στόχισε σουτ μέσα από την περιοχή, ενώ στο 100 λεπτό, φανταστείτε τι παιχτή καθυστερήσεις παίχτηκαν, ο Καλώδης εξωτέρωσε σουτ του Αρναρέλη μέσα στην περιοχή. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη σοπαλία για την ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη, μετά από εκείνες με ΑΟΗ, Πάτου και Χαϊδάρη, με τον Εθνικό να ρίχνει διαφορά σε 11 βαθμούς, με 6 αγωνιστικές να απομείνουν μέχρι το φινάλε και ο Πανιώνιος κρατάει την τύχη για την άνοδο στα χέρια του. Να πούμε ότι ο Πανιώνιος γλίτωσε και την πρώτη γκέλα με ήττα στην έδρα του, οπότε κράτησε το κάστρο της Νέας Μήνης απόρθητο. Λοιπόν, αυτά και για το παιχνίδι. Να σας διαβάσουμε λίγο και για τις εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό Πανιώνιο και τα δρόμενα της προηγούμενης εβδομάδας που πραγματοποιήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, στη Γενική Συνέλευση που έγινε για τον Πανιώνιο, νέα σελίδα για τον ιστορικό, εγκρίθηκε η πρόταση του Κώστα Ρούψου να αναλάβει την ομάδα. Σε νέα εποχή φαίνεται να μπαίνει ο Πανιώνιος στο ποδόσφαιρο, αφού η σημερινή ημέρα 20 του μηνός ήταν πολύ σημαντική. Παρουσία περίπου 500 οπαδών του ιστορικού, παρουσιάστηκε ο υποψήφιος επενδυτής που έχει καταθέσει πρόταση για να αναλάβει την ομάδα. Αυτός είναι άλλος από τον Κώστα Ρούψου, ο οποίος είναι κύριος μέτοχος εταιρείας InDigital που δραστηριοποιείται στον τομέα ψηφιακών και τεχνολογικών εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, να πούμε ότι ο κύριος Ρούψος έχει και τα VAR που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, την εταιρεία. Ο Κώστας Ρούψος μίλησε στη Γενική Συνέλευση, ανέλησε το πλάνο του για τον Πανιώνιο και τόνισε πως στόχος είναι και ανέρθει να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί Super League 2 και να κλείσουν την επόμενη σεζόν χωρίς χρέη. Όπως έγινε γνωστό, οι επαφές αυτές ανάμεσα στις δύο πλευρές γινόντουσαν εδώ και ένα χρόνο. Την πρόταση του κ. Ρούψου ενέκρινε η Γούσου με 165 ψήφους στο μέλλον και έτσι η ομάδα φαίνεται να γυρνά σελίδα μετά από 4 πολύ δύσκολα χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το επόμενο βήμα πλέον είναι να εξασφαλίσει οριστικά την άνοδο στην Super League 2, έτσι ώστε ο Πανιώνιος να ξαναγίνει ΠΑΕ και να ξεκινήσει και επίσημα η εποχή της καινούργιας διοίκησης. Πολύ χαρμόσυνα τα νέα. Ένας σοβαρός άνθρωπος φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον Πανιώνιο και από τη νέα σεζόν με οργανόγραμμα να πάει να κάνει τον Πανιώνιο πάλι πολύ ανταγωνιστικό και γιατί όχι να τον πάει πάλι εκεί που ανήκει στην πρώτη κατηγορία, θα το λέμε συνέχεια και συνέχεια αυτό το πράγμα. Αυτά και για τον ποδοσφαιρικό Πανιώνιο και τώρα ήρθε η ώρα να απαντήσω στο ερώτημα του αγαπητού φίλου Αντώνη, όπου ελπίζω να μας ακούει, παρότι δεν είπα ακόμα έχω για την ομάδα του. Λοιπόν, για όσους έχετε μπει πιο αργά από το πρώτο μισάωρο, να πούμε ότι ο Αντώνης έκανε το ερώτημα. Να πω τη γνώμη μου βασικά, με ρώτησε να πω τη γνώμη μου αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να φτάσει στον τελικό του conference. Εκείνος πιστεύει ότι θα γράψει ιστορία φέτος στην Ευρώπη ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε άδες Αντώνη. Ο ΠΑΟΚ φέτος έχει πραγματοποιήσει ένα πολύ καλό πρόσωπο στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά θα σου μιλήσω για την Ευρώπη τώρα γιατί το ερώτημα αφορά την Ευρώπη. Να πούμε ότι ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, από το δεύτερο προκριματικό του Conference League το καλοκαίρι, παίζοντας με την Beitar Ιερουσαλήμ, ένα παιχνίδι που σίγουρα δεν ήταν καλή κλήρωση τότε με τη βάση την εικόνα που είχε τότε ο ΠΑΟΚ. Εν τέλει κατάφερε και επικράτησε μέσω Ισραήλ, νομίζω δεν είχε κερδίσει Ντούμπα, αν δεν κάνω λάθος. Μπορείς να με διορθώσεις σε κάτι με μήνυμα, άμα κάνω λάθος. Όπως επίσης να πούμε ότι και αργότερα έπαιξε με την Hajduk Split στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League που έφερε έξω, αν δεν κάνω καλά, ισοπαλία και την κέρδισε εμφαντικά στην Τούμπα, περνώντας έτσι στα play-off του Conference League και βγάζοντας έξω την Hearts με δύο νίκες αντίστοιχα, πρώτη στη Σκωτία και εμφαντική νίκη, αν δεν κάνω λάθος, με 5-0 στην Τούμπα, πηγαίνοντας στους ομίλους του Conference League, έχοντας να αντιμετωπίσει Ελσίνκι, Άιντρακ Φραγκφούρτης και άλλη μία είναι, την ξεχνάω, αν μπορείς να μου τη θυμίσεις, για να μην μπορώ να ψάξω τώρα. Ήταν σίγουρα Ελσίνκι, η Άιντρακ Φραγκφούρτης που την κέρδισε δύο φορές μάλιστα και είναι και άλλη μία τώρα που μου διαφεύγει.
θα τη βρω όμως, σίγουρα. Δώσ' μου μισό λεπτό μόνο. Α, μου τα θυμάμαι όλα. Αλλά, Αντώνη, ποια είναι η τρίτη ομάδα. Είναι η Άιντραχτ, το Ελσίνκι και άλλη μία είναι. Ποια είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Σκοτσέζικη πρέπει να είναι, δεν κάνω. Η Αμπερντίν, ναι, η Αμπερντίν. Η Αμπερντίν, ναι. Αμπερντίν, Ελσίνκι και Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε δύο φορές στις Άιντραχτ Φραγκφούρτης και την πέταξε και δεύτερη στους ομίλους. Κατάφερε, πήρε νίκη στην έδρα του κόντρα σε Ελσίνκι. Πήρε και εκτός με την Αμπερντίν. Έφερε ισοπαλία στην Τούμπα. Έκανε κάποια ανάποδα αποτελέσματα. Συνήθως όμως ο ΠΑΟΚ τα τελευταία δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, παίζει καλύτερα στα εκτός έδρας παρά στα εντός. Και έτσι κατάφερε να βγει πρώτος στον όμιλο. Πέρασε κατευθείαν στους 16 του Conference League. Περίμενε την κλήρωση, διότι ο Ολυμπιακός αγωνιζόταν ένα γύρο νωρίτερα, επειδή είχε περάσει τρίτο στο Europa League, αγωνίστηκε με τη Φελτσβάρος, την πέρασε και πήγε και αυτό στο 16. Η κλήρωση στο 16 έφερε τον ΠΑΟΚ με την Δυναμό Ζάγκρεπ, μια ομάδα που την θυμόμαστε πολύ καλά από τα καλοκαιρινά προγραμματικά του Champions League με την ΑΕΚ και δεν τη θυμόμαστε και για καλό, γιατί είχαν γίνει αυτά τα επεισόδια και η δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρί. Και εκεί σίγουρα αγωνιστικά πάντα μιλάμε, όταν έτυχε με την Άμμο Ζάγκρεπ, πολλοί είπαν ότι είναι αρκετά δύσκολο, ο ΠΑΟΚ θα το παλέψει. Και όπως είδαμε το πρώτο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ ήταν καλός στην Κροατία, αλλά τα λάθη του στέρισαν την νίκη ή έστω την ισοπαλία για να πάει πιο άνετο στην Τούμπα. Και έτσι έφτασε στο σημείο να χάσει 2-0 και εκεί να λένε όλοι, όπως και ο Ολυμπιακός αντίστοιχα που χάσει 1-4, να λένε όλοι ότι τέλος, δεν υπάρχει επιστροφή. Άλλοι λέγανε ότι, κάποιοι λέγανε ότι στην Τούμπα ίσως μπορεί να βάλει ένα γκολ γρήγορα και ας το βάλει και το άλλο που λέμε στο 80. Φτάνουμε λοιπόν στη ρεβάνση της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο 300 λεπτά, 3-0 και να κάνει πάρτι στην Τούμπα, να παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Να είναι πολύ καλά διαβασμένος, να έχει όλους τους παίχτες να τρέχουν σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Δέχεται ένα γκολ από το πουθενά, αλλά δεν το βάζει κάτω, αντιδράει αμέσως και πετυχαίνει τέταρτο γκολ και φτάνει και το πέμπτο με το πέναλτι, σφραγίζοντας μια πολύ εμφατική νίκη και φτάνουμε στους 8 του Conference League, φτάνουμε στο τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει την Club Brugge, και ο Ολυμπιακός αντίστοιχα είναι στη Φενερμπαχτσέ. Θα πω καλύτερη κλήρωση η Club Brugge. Παρότι είναι μια βέλγικη ομάδα, οι βέλγικες ομάδες δεν είναι εύκολες σε καμία περίπτωση. Σίγουρα υπάρχει ο τραυματισμός του τερματοφύλακα του βασικού του Μινιολέ, που είναι ένας καλός τερματοφύλακας, το θυμάστε και στη Λίβερπουλ. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν έχει να φοβηθεί κάτι από την Brugge, θα πω εγώ. Μπορεί να την κοιτάξει στα μάτια. Και μακάρι, το εύχομαι, και οι δύο ομάδες, εντάξει, περισσότερες πιθανότητες δίνω στον ΠΑΟΚ, ότι μπορεί να πάει στα ημιτελικά και να αντιμετωπίσει μία τον Φιωρεντίνα ή Βικτόρια Πλυζίνα, δεν ξέρω ποια από τις δύο, γιατί δεν έχουν γίνει τα πρώτα παιχνίδια, να έχουμε μια εικόνα από τα πρώτα παιχνίδια πώς θα είναι οι ομάδες. Και γιατί όχι να φτάσει σε ένα τελικό, να έχουμε και έναν ελληνικό τελικό conference στην Αγία Σοφιά εδώ και να τα πάρουμε έναν ευρωπαϊκό τίτλο σαν χώρα, σαν οι ομάδες μας να πάρουν εδώ ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι μπορεί, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο από όσο φαίνεται, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο, διότι ο ΠΑΟΚ έχει πάει στο δέντρο που έχει ομάδες που παίζουν. Εντάξει, δεν είναι, λέω ότι είναι τυχαία ομάδα η Φιωρεντίνα ή η Club Brugge και οι δύο έχουν κάνει αρκετά πολύ καλές πορείες στην Ευρώπη. Αλλά εντάξει, από το να πέσεις πάνω σε μια ομάδα που είναι αγγλική, η Aston Villa, με τέτοιους παίκτες που έχει και βρίσκεται στην τέταρτη θέση της Αγγλίας, σίγουρα το δέντρο του ΠΑΟΚ είναι καλύτερο και σίγουρα θα είναι ακόμα καλύτερο να δούμε ελληνικό τελικό, γιατί μόνο εκεί, αν περάσουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, θα βρεθούν αντιμέτωποι στην Ευρώπη, μόνο στο τελικό του Conference.
Οπότε, Αντώνη, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να την περάσει την Πρίζ. Δύσκολα, θα είναι δύσκολο παιχνίδι, δεν θα είναι απλό. Αν είναι προσεκτικός, νομίζω το πρώτο παιχνίδι είναι έξω, αν δεν κάνω λάθος, στο Βέλγιο. Να αποφύγει τα χαζαλάθη, θα πω εγώ, και από εκεί και πέρα θα πάνε, πιστεύω θα πάνε όλα κατευθείαν. Λοιπόν, αυτά και για το ΠΑΟΚ. Έκανα μια παρέτηση για το φίλο μου τον Αντώνη από τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε επίσης ότι έχουμε και επανέναρξη του πρωταθλήματος στο Σαββατοκύριακο. Έχουμε τα ντέρμπι που ξεχωρίζουν, είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 6 ώρα νωρίς και το άλλο μεγάλο ντέρμπι αντίστοιχα, το ΑΕΚ Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια, στο ΠΑΠ Αρένα. Στις 7.30 είναι αυτό το παιχνίδι. Όχι, με συγχωρείτε, στις 8.30 είναι το παιχνίδι. Έχουμε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 ώρα. Το Άρης Λαμίας στις 8.30 και το ΑΕΚ Ολυμπιακός επίσης στις 8.30 ώρα. Όλα δύο παιχνίδια είναι στον ΟΤΕ, ο Παναθηναϊκός και ο ΑΕΚ, και ο Άρης στην Νόβα αντίστοιχα. Να πούμε ότι και το Σάββατο έχουμε και play out στις 3 ώρα, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης. Στις 5.30 Βόλος και Φυσιά. Σε 7.30 μεγάλο παιχνίδι αναμένεται για τη σωτηρία Γιάννενα Πανετολικός. Να πούμε ότι ο Πανετολικός είχε και το Σεγγέλια, ο οποίος ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό, γιατί έφυγε με φορείο στον αγωνιστικό χώρο. Να είναι καλά το παιδί. Πολύ σημαντικός παίκτης για τον Πανετολικό και για τη Γεωργία. Γιατί ήταν και ο παίκτης που έδωσε τη δεύτερη ασίστ με το Λουξεμβούργο που έγινε το 2-0. Και θα, αν όλα είναι καλά και δεν έχει κάτι σοβαρό, θα αγωνιστεί και στο Euro το καλοκαίρι με τη χώρα του. Και Όφη Ατρόμητος. Αυτά είναι τα παιχνίδια, τα play-out και στα play-off. Να πούμε για μια αναλυτικά τη βαθμολογία των play-off και play-out αντίστοιχα. ΑΕΚ πρώτη με 62 βαθμούς, ΠΑΟΚ δεύτερος με 60, τρίτος ο Παναθηναϊκός με 59, τέταρτος ο Ολυμπιακός με 57, πέμπτος ο Άρης με 45 και έκτη Λαμία με 34. Και το play-out, ο Αστέρας πρώτος με 31 μαζί με τον Ατρόμητο με 39 θέση, ένατη ο Πανσεραϊκός με 27, δέκατος ο Όφη με 26, Πανετολικός 23 11, 12 και Φυσιά με 22, μαζί με τον Βόλο που έχει φάει το μείον 3 για την τραυματική επίθεση του κ. Χιλοπαίου. Και ουραγός ο Παζιάννα, που για μένα αυτό το παιχνίδι με τον Πανετολικό είναι ο θάνατος η ζωή μου. Αν το κερδίσει μπαίνει ξανά στο κόλπο για τα καλά. Άμα χάσει δυσκολεύει πολύ το θέμα παραμονή στην κατηγορία. Λοιπόν, αυτά και για εδώ. Ο Αντώνης ρωτάει τον Πανιόνιο, τον βλέπεις να στέγεται καλά στο Super League 2 όταν ανέβει? Κοίταξε να δεις, η Super League 2 όπως τη βλέπω φέτος και πέρσι είναι ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα σίγουρα ο Πανιόνιος έχει και στη φανέλα και ένα βαρύ όνομα. Και με βάση όλα αυτά που βλέπω τελευταία με τις εξελίξεις, με ανθρώπους σοβαρούς βλέπω να αναλαμβάνουν τα διοικητικά της ομάδας, βλέπω ότι θα σταθεί επάξια. Τώρα δεν μπορώ να πω, δεν ξέρουμε αν ανέβει κατευθείαν καρφί την επόμενη χρονιά στην πρώτη εθνική, γιατί σίγουρα θα είναι και του χρόνου πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Πάλι θα αλλάξει από ό,τι μαθαίνω. Δεν θα είναι βόρειος και νότιος όμιλος, θα είναι ένας όμιλος που θα παίζουν όλοι με όλους. Και σίγουρα θα ανεβαίνουν δύο από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε αναμένεται να είναι πιο ανταγωνιστικό από ό,τι φέτος. Σίγουρα θα τον περιμένω ανταγωνιστικό και τον περιμένω να είναι μια πολύ δυνατή ομάδα στο χρόνο στο πρωτάθλημα. Αρκεί βέβαια πρώτα και μαθηματικά να εξασφαλίσει την άνοδο. Και θα έχουμε να λέμε, έχουμε αρκετές εκπομπές να λέμε ωραία πράγματα για τον Πανιόνιο, ο οποίος επιστρέφει, θα το πω, μακάρι κιόλας να ανέβει και καρφί, παρότι δύσκολο. Επιστρέφει πάντως από ό,τι δείχνουν τα πράγματα δυνατός στις επαγγελματικές κατηγορίες. Λοιπόν, να πούμε και για το μπάσκετ πριν κλείσουμε. Ο Παναθηναίκος και ο Ολυμπιακός αντίστοιχα αγωνίζονται για την τρεις στάσεις πριν το τέλος της φετινής EuroLeague, που είναι τρομερή φέτος για όσους την παρακολουθούν.
όλα μπορεί να κρυφθούν σε έναν αγώνα, ο ένας να είναι δεύτερος και ο άλλος τέταρτος και ο άλλος πέμπτος. Αντίστοιχα γίνεται χαμός. Η αγωνιστική που μας πέρασε, οι ομάδες μας κερδίσανε και ο Ολυμπιακός στην Βιλερμπάν την 5η 80-64, παρότι δυσκολεύτηκε για 3,5 δεκάλεπτα. Και ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα κάνει μια πια πολύ μεγάλη νίκη και αυτός, διότι έχανε με 14 πόντους από την Μπαρτσελόνα, προερχόμενος από νίκη με τον Ερυθρό Αστέρα στη Σερβία. Ο Ολυμπιακός ερχόταν με ήττα από την Έφεση στην Τουρκία. Κατάφερε και κέρδισε την Μπαρτσελόνα, γύρισε το παιχνίδι. Δεν πήρε τη διαφορά των 9 πόντων, αλλά ισοφάρισε τη διαφορά των 8 πόντων που είχε χάσει στη Βαρκελόνη. Και κατάφερε όμως με αυτή την ισοβαθμία στους ίδιους πόντους να είναι όμως καλύτερος στην επίθεση, να έχει 45 καλάθια παραπάνω. Και αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και κάνει το 3-3, να πάρει, να βγει δεύτερος και να έχει και το σίγουρο πλεονέκτημα της έδρας με έναν αντίπαλο πιο βατό από ότι θα έβγαινε τρίτος ή τέταρτος αντίστοιχα. Βέβαια μπορεί να βγει και τρίτος και τέταρτος αντίστοιχα και πέμπτος μπορεί να βγει, γιατί γίνεται χαμός. Όπως και ο Ολυμπιακός, αν κάνει τα 3-3, θα έχει και αυτός πλεονέκτημα της έδρας. Λίγο πιο δύσκολο το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, διότι έχει αύριο Παρτιζάν, παραμένει η Σερβία για να παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα και μετά υποδέχεται τη Φενέρ στην τελευταία αγωνιστική. Οπότε και η Φενέρ φέτος είναι πολύ ανεβασμένη με τον Σαρόνα Ζησκεβίτσιος όταν έγινε αλλαγή. Παρότι έχει κάνει δύο γκέλες έξω, τελευταία το Μιλάνο, γίνεται χαμός στην βαθμολογία, άμα το δείτε, και για το ποιο θα μπει στην δέκατη θέση, αλλά και για το ποιος θα πάρει το πλεονέκτημα έδρα στο τέλος και θα εδραιωθεί και στην πρώτη εξάδα. Η Real είναι σίγουρα πρώτη και τρεις ήττες να κάνει θα είναι στην πρώτη θέση με σερί 25-6, ο Παναθηναϊκός 20-11 μαζί με Μπαρτσελόνα, 20-11 Μονάκο, 20-11, ο Ολυμπιακός 19-12 στην πέμπτη θέση, με τη Φενέρ 19-12 στην έκτη θέση, 18-13 Μακάμπι που υποδέχεται σήμερα τη Βαλένθια, σπουδαίο παιχνίδι. Η Μακάμπι μπορεί να πλησιάσει λίγο την εξάδα αλλά και να εδραιωθεί στην 7η θέση. Η Βαλένθια κυνηγάει την δεκάδα, οπότε αναμένεται ντέρμπι. Τώρα σε 2 λεπτά αρχίζει, 9.30 ώρα. Και γίνεται χαμός, δηλαδή 1 θέση 16-15 η Μπασκόνια και 10η θέση και τελευταία 14-17 έχει το Μιλάνο μαζί με Παρτιζάν, Βαλένθια, Εφές και Ζαλγκίρις, Μπάγερ παίζουν τα τελευταία τους χαρτιά την αγωνιστική. Οπότε αναμένεται μάχη στις τελευταίες 3 αγωνιστικές που μένουν. Ο Παναθηναίκος πάει στην Πολώνια την Παρασκευή σε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, γιατί και η Πολώνια τα παίζει όλα για όλα και αυτή που ήταν από δεύτερη θέση έπεσε στην 8η. Και ο Ολυμπιακός αύριο πάει στην Σερβία, έχει φτάσει ήδη δηλαδή, παίζει αύριο με την Παρτιζάν σε μια πολύ καυτή έδρα και με την Παρτιζάν σίγουρα να θέλει το παιχνίδι σε ένα σπουδαίο προπονητή τον Ζελμίρο Μπράντοβιτς και σε μια ατμόσφαιρα κόλαση όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες. Μακάρι και οι δύο να πάρουν το πλεονέκτημα και γιατί όχι να βρεθούν και οι δύο ελληνικές ομάδες να έχουμε ελληνική εκπροσώπηση στο Final Four που θα γίνει στο Βερολίνο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Νομίζω κάλυψαμε τα περισσότερα σε όλους. Εγώ να δώσω τους χαιρετισμούς μου στον φίλο μου τον Αντώνη από Θεσσαλονίκη που είναι πιστός ακροάτης. Να σας καληνυχτήσω και να σας ευχαριστήσω που ήσασταν ακόμα μια φορά ενεργοί σε την εκπομπή pre-game με τον Κώστα Σαραντόπουλο απευθείας από το NSTV. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι όμορφα και να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.